Τι είναι η πραγματική φιλία? Είναι κάτι που κερδίζεται και χτίζεται μέσα από εμπιστοσύνη και πίστη του ενός προς τον άλλο. Κάποτε υπήρχε ένας πρίγκιπας που ήθελε βαθιά μέσα στην καρδιά του τη συντροφιά ενός φίλου. Όμως ποτέ δεν είχε μάθει την ουσία της φιλίας. Ο Δάμων και ο Φιντίας. Θα δοκιμάσω τη φιλία τους να δω αν είναι αληθινή. Έτοιμος, Δάμων! Φιντία. Η μεγάλη ζήλια σου τρώει τα σωθικά. Οι δύο μπορούν καλύτερα από όσο μπορεί μόνο ένας χωριστά. Να περάσουν και οι τρεις από τη δοκιμή και να δούμε ποιος από όλους θα καταστραφεί. Κουνήσου! Να σπρώξεις αυτό το δέντρο στο τέλος του γκρεμού! Φιντία, φίλε μου, το ξέρω ότι θα γυρίσεις να με σώσεις, το ξέρω! Δάμων, δεν γίνεται να τον απογοητεύσω τώρα! Δεν γίνεται! Είναι εντολή μου, Δάμωνα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πηδήξεις προς το θάνατό σου. Φιντία! Δάμων! Ένα μύθο θα σας πω, που τον μάθαμε παιδιά. Ένα μύθο θα σας πω, που τον μάθαμε παιδιά. Η ιστορία του Δάμωνα και του Φιντία και του πρίγκιπα Διονύσιου ξεκινά με τις τρεις μοίρες, τις τρεις αδελφές που τα μαγικά τους δάχτυλα κινούν τα νήματα της ζωής. Οι δύο πρώτες αδελφές, η Λάχεσης και η Κλωθό, χρησιμοποιούσαν τη δύναμή τους για να αγνέσουν την πορεία της ζωής των ανθρώπων. Αδελφές μου μοίρες, κλώστε και γνέστε. Από πού ξεκινά αυτό το υφαντό της ζωής? Η τρίτη αδελφή, η Ατροπός, κρατούσε ένα μαγικό ψαλίδι, γιατί ήταν αυτή που αποφάσιζε πότε θα έκοβε την κλωστή και θα τελείωνε τη ζωή ενός ανθρώπου. Κόψε, 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 γιατί ήρθε επιτέλους ο καιρός τους. Τέλος, τέλος, τέλος θα βρούνε μπρος τους. Πάντα ήταν οι δυο φίλοι με ζωές συνυφασμένες. Τώρα να δούμε τι θα κάνουμε με τις μοίρες χωρισμένες. Γρήγορα, Δάμων, ο πρώτος που θα φτάσει στην κορυφή είναι ο πρώτος που θα κατεβεί. Έρχομαι, έρχομαι! Δάμων, κοίτα τι ωραία θέα. Θα παραβγούμε μέχρι το παλάτι! και θα σε νικήσω! Το πεπρωμένο έρχεται και μεταφεύγει μακριά. Όλα εξαρτώνται από τον αέρα που δυνατά φυσά. Δεν είναι για γέλια το θέαμα, νεαρέ μου. Πώς τολμάς και φέρεσαι με τόση ανέδεια στην παρουσία του πρίγκιπά σου? Λυπάμαι, καλέ μου κύριε, θέλαμε να διασκεδάσουμε. Να διασκεδάσετε? Κάνατε τη βασιλική ασπίδα παιχνίδι. Ναι, όμως εμείς... Η κλοπή της ασπίδας από το βασιλικό φρουρό είναι σοβαρό παράπτωμα που χρειάζεται τιμωρία, πρίγκιπά μου. Μην κατηγορείς το Φιντία, πριγκιπά μου. Ήταν δικό μου το λάθος. Δανείστηκα την ασπίδα από τον πατέρα μου, που είναι στη φρουρά σου στο στρατό. Απίθανη ιστορία.
Αυτά τα ανεδέστατα αγόρια πρέπει να ξοριστούν από το βασίλειο. Δεν γίνεται να ανεχόμαστε τέτοια συμπεριφορά μέσα στους τοίχους της πόλης μας. Είναι πλέον καιρός για να δράσεις, πρίγκιπα. Λοιπόν, είστε και οι δύο ελεύθεροι να φύγετε αυτή τη φορά. Ναι, πρίγκιπα. Ευχαριστούμε, πρίγκιπα μας. Εμπρός, και δεν θέλω να σας ξαναπιάσω εδώ. Άφησες τα δύο αγόρια να φύγουν χωρίς τιμωρία, πρίγκιπα. Πρέπει να δώσεις το καλό παράδειγμα, αν θέλεις ο λαός σου να πιστέψει σε εσένα. Δεν είδες πώς υπερασπίστηκε το φίλο του αυτό το αγόρι. Γιατί εγώ δεν έχω φίλους όπως αυτός. Ένας πρίγκιπας δεν έχει ανάγκη από φίλους, πρίγκιπά μου. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς τους φίλους. Όποιος ισχυρίζεται ότι είναι φίλος σου μπορεί μόνο να θέλει κάτι από εσένα. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, η φιλία των δύο αγοριών, του Δάμονα και του Φιντία, γινόταν όλο και πιο δυνατή. Έτοιμος, πάμε! Κοιτάξτε εκεί, είναι διαγωνισμός με ακόντια! Μπορώ να ρίξω το ακόντιο πιο μακριά από σένα, Δάμον. Εγώ σημαδεύω καλύτερα, Φιντία. Η μεγάλη ζήλια σου τρώει τα σωθικά. Οι δυο μπορούν καλύτερα από όσα μπορεί ο ένας χωριστά. Να περάσουν και οι τρεις από αυτή τη δοκιμή και να δούμε ποιος από όλους θα καταστραφεί. Η έξυπνη αλεπού θα δώσει τη λύση. Ήρθε η ώρα η δοκιμασία να αρχίσει. Πρόσεχε! Πρίγκιπα μας! Τι θέλατε να κάνετε, να με σκοτώσετε? Όχι, πρίγκιπα μου. Το άλογο μου προσπάθησε να με ρίξει. Μια αλεπού πετάχτηκε από το δάσος. Εγώ δεν είδα καμία αλεπού. Όμως σίγουρα, πρίγκιπα μου, τον πιστεύεις το Φιντία που σου λέει ότι ήταν ατύχημα? Φιντία, πες στο φίλο σου ότι είναι καλύτερα να σταματήσει. Όσο πιο πολύ μιλά, τόσο πιο σκληρά θα τιμωρηθείς. Έγκλημα ενάντια στον πρίγκιπα, τιμωρείται με θάνατο. Τότε θα πρέπει να επιβάλλουμε τη δικαιοσύνη. Και ας γίνει αυτό μάθημα για όλους όσοι τολμούν να απειλήσουν εμένα. Τον πρίγκιπα του βασιλικού οίκου. Όμως δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δέχομαι την τιμωρία που μου έχεις ορίσει. Θα ζητήσω μόνο μια χάρη, πρίγκιπα μου. Να μπορέσω να γυρίσω και να δω τους γονείς μου για τελευταία φορά. Μένουν σε ένα χωριό μια μέρα δρόμο. Και πώς εγώ θα ξέρω ότι εσύ δεν θα το σκάσεις? Σου δίνω το λόγο μου. Δεν είναι αρκετό αυτό. Τότε εγώ θα πάρω τη θέση του για όσο θα λείπει. Όχι, όχι, Δάμον. Εσύ ήσουν πραγματικός μου φίλος. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για σένα. Ωραία τα συναισθήματα. Όμως να ξέρεις αυτό. Αν ο Φιντίας δεν γυρίσει την ώρα της εκτέλεσης, σε τρεις μέρες από τώρα θα πεθάνεις εσύ στη θέση του. Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Υπόσχομαι να γυρίσω πριν να τελειώσει η πρώτη μέρα. Για ποιο λόγο να παραχωρήσει κανείς την ελευθερία του για έναν άλλο? Κανείς δεν θα έκανε μια τέτοια νοησία. Δώσε του χρόνο, πρίγκιπά μου. Άσε την τιμωρία να τον βαρύνει κι άλλο. Πάρτε από εδώ τον φυλακισμένο. Αύριο θα αρχίσει τα καταναγκαστικά έργα. Η κλωστή έχει μπλεχτεί, το μέλλον θα φανεί. Για τους δύο φίλους από ζήλια πριγκυπική. Το τέλος πλησιάζει, σε λίγο θα φανεί. Όταν τη ζωή θα κόψω την κλωστή. Πες μου, Δάμον, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι ο φίλος σου θα γυρίσει να σε σώσει? Γιατί να σκεφτώ κάτι διαφορετικό? Ο Φιντίας είναι ελεύθερος, γιατί να γυρίσει πίσω, λοιπόν? Ο Φιντίας δεν θα εγκατέλειπε ένα φίλο. Θα επιστρέψει ακριβώς όπως το υποσχέθηκε. Είσαι ανόητος.
Παρακαλώ, μην ανησυχείτε. Οι θεοί θα με προσέχουν. Πάντα αυτό έκαναν. Θα σας αγαπώ και θα σας θυμάμαι πάντα.